το 2014 η ανακάλυψη του Τύμβου Καστά εδώ στην Αμφίπολη είχε προκαλέσει delirium ενθουσιασμού όχι μόνο στην αρχαιολογική κοινότητα αλλά και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. 7 χρόνια αργότερα παραμένει ένα μεγάλο μυστήριο τι έχει συμβεί πραγματικά με την σπουδαία αυτή ανακάλυψη της αρχαίας Μακεδονίας αλλά και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κολυσιεργία προκειμένου να αποδοθεί στον κόσμο. Ο τύμβος πίσω μου δεν είναι στο φυσικό του. Αυτό που βλέπουμε, αυτές οι χωματουργικές εργασίες, είναι κατάχωση. Κατάχωση πάνω στην κατάχωση, θα λέγαμε. Και ο λόγος είναι, σιγουρεύονται, ούτως ώστε να μην συμβεί από μια καταρακτώδη βροχή να εμφανιστούν τυχώματα των μνημείων που είναι μέσα στον τύμβο και βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να συνεχίσουν την ανασκαφή. Και το πακτώνουν τρόπον τεινά, ούτως ώστε να μην συμβεί αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό που υπάρχει πίσω και το βλέπετε, είναι ένα πραγματικό έσχος. Ο Όμιλος Φίλων για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων της Αμφίπολης έχει προβεί σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία, η οποία αυτό το διάστημα εξετάζεται από τον εισαγγελέα. Το Zoogla.gr σας συμπαρουσιάζει αυτούσια σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Την αρχή της ανασκαφής, κανείς δεν φαντάστηκε από εμάς ότι θα μπορούσε το μνημείο να είναι τελείως ασύλλητο. Η πρώτη ένδειξη και απόδειξη μαζί ήταν όταν διέρευσε μια φωτογραφία αγάλματος η οποία ήταν στην τρύπα του ψηφιδωτού όπου το άγαλμα ήταν η Περσεφόνη που θύλαζε το Διόνυσο Ζαγραία. Αμέσως μας έκανε το γεγονός αυτό να σκεφτούμε τις φήμες που είχαν προηγηθεί για άλλα αντικείμενα που ευρέθησαν μέσα στο μνημείο και με την πρώτη δημοσιοποίηση από μένα της ιστορίας του αγάλματος εμφανίστηκαν διάφοροι μάρτυρες μέχρι και από την Δράμα οι οποίοι ήρθαν και κατέθεσαν ο καθένας τη δικιά του εμπειρία τρόπον τεινά για πράγματα που βγήκαν εκεί και τα άκουσε. Υπήρξαν διασταυρώσεις γι' αυτό. Όσο περνούσε ο καιρός, οι άνθρωποι που μιλούσαν γινόντουσαν και περισσότεροι και στο τέλος φτάσαμε σε ένα σημείο όπου μπορέσαμε να τεκμηριώσουμε τρόπον τεινά με στοιχεία πλέον και με μαρτυρίες μία κατάσταση που συνέβη και αμέσως ο Όμιλος, στον οποίο είμαι πρόεδρος, ο Όμιλος Φίλων για την Ανάδειξη της Αρχαίας Αμφίπολης κατέθεσε μήνυση στις 25 Ιανουαρίου του 2019 με 35 σελίδες με πλήρεις αναφορές γεγονότων, χρονικών και των πραγμάτων τα οποία αφαιρέθηκαν από εκεί μέσα και ακολούθησαν βέβαια μέχρι σε ένα σημείο μέχρι και το Φεβρουάριο του 2020 η διαδικασία κινούνταν κανονικά, ήρθαν μάρτυρες οι οποίοι κατέθεσαν ο καθένας αυτό που ήξερε και ήτανε. Θυμάμαι το Φεβρουάριο θα υπήρχαν άλλες δύο καταθέσεις, δύο άλλων ανθρώπων, αλλά προέκυψε μετά η υπόθεση του κορονοϊού με τις καραντίνες κλπ. Και όλα πάγωσαν. Και από το πάγωμα που συνέβη το Φεβρουάριο του 2020, ακόμα δεν ξεπάγωσε κάτι. Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε κάποια από αυτά τα γεγονότα που αναφέρετε μέσα στη μήνυση? Η μήνυση είναι οι τακτικές που ακολουθήθηκαν, οι τακτικές πανικού θα έλεγα, που τους προκάλεσε το ασύλλητο μνημείο, γιατί οι εντολές που είχε η ανασκαφική ομάδα ήταν ρητές. Απομακρύνετε τα, φυλάξτε τα, να μην μάθει κανείς τίποτα. Και βέβαια εδώ συνέβη και το περίεργο εκείνο γεγονός στις 10 Σεπτεμβρίου του 2014, όταν περίπου 200 αστυνομικοί μέχρι και στρατός κλείσανε όλα τα μονοπάτια και τους δρόμους για να καταφέρουν με μυστικότητα δήθεν
να απομακρύνουν τα κτηρίσματα που είχαν βρεθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, μυστικότητα θα επιτύγχαναν αν δεν φώναζαν όλον αυτό το στρατό που ήρθε και δημιουργήθηκε μια κατάσταση του τύπου κανείς κάτοικος της Μεσολακιάς, του χωριού που είναι εκεί δίπλα, δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι του. Ήθελε κάποιος να πάει στο καφενείο, τον σταματούσαν, τον λέγαν πού πας, τον ζητούσαν χαρτιά, ταυτότητα κλπ. Μήπως όμως επρόκειτο για μια οργανωμένη επιχείρηση προστασίας των αρχαιοτήτων από τον Τύμβο? Θα ήταν πρωτότυπη επιχείρηση προστασίας αυτή. Δεν προστατεύονται έτσι τα αρχαία. Προστατέψαν τη διαφυγή των αρχαίων. Μήπως κάποια και από βέβαια αυτά τα ευρήματα ίσως να βρίσκονται πίσω από σας, εδώ στο μουσείο ή σε άλλο χώρο προκειμένου να αναδειχθούν όπως είπε αργότερα? Η διαφυγή αρχικά ήταν προς το μουσείο που είναι απέναντι, όπου για 10 μέρες 30 αστυνομικοί φιλούσαν νύχτα μέρα το μουσείο, και όταν με μυστική επιχείρηση πάλι κάποιο βράδυ 10 μέρες μετά τα απομακρύναν οριστικά από εδώ, έπαψε και η φύλαξη του μουσείου. Βέβαια αυτό έρχεται σε τελείως αντίθετο από τα λεγόμενα της Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δήλωνε τότε ότι το μνημείο είναι τελείως συλλημένο. Και το ερώτημα βέβαια είναι αυτονόητο. Τι φυλάγανε οι αστυνομικοί επί 24 ώρου βάσεως στο μουσείο? Και για ποιο λόγο πανηγύριζαν τότε εκείνο το βράδυ οι εργάτες και οι φύλακες του μουσείου και ανοίγανε και σαμπάνιες, εάν δεν υπήρχε τίποτα? Και βέβαια μετά μάθαμε κι εμείς ότι δύο επιγραφές που βρεθήκαν εκεί και κουβαλήθηκαν στο μουσείο, οι οποίες αναφέρονταν στο Φίλιππο και τον Αλέξανδρο, ήταν η αιτία του πανηγυρισμών των φυλάκων, οι οποίοι βέβαια δεν ξέραν ότι αυτό το πράγμα επρόκειτο να αποσιοποιηθεί. Και βέβαια την άλλη μέρα διαψεύστηκε το γεγονός των επιγραφών και για να ρίξουν και στάχτη στα μάτια κουβαλήσαν και ένα υπηστήλιο, το οποίο είναι ακόμα εδώ στο υπόγειο του μουσείου, ένα υπηστήλιο άνευ σημασίας υπό μορφή αντικατάστασης. Θεωρείτε ότι θα καταλήξει κάπου η εισαγγελική έρευνα? Το πιστεύω μου είναι πως θα καταλήξει. Είναι βέβαια μια υπόθεση η οποία ούτε στο αρχείο μπορεί να μπει, αλλά μπορούν να την καθυστερούν. Αυτό δυστυχώς το μπορούν. Γιατί πίσω από τη μηνυτήριο αναφορά είναι ένας ολόκληρος όμιλος ανθρώπων εδώ, και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να θαυτεί τόσο εύκολα. Βέβαια, τι να κάνουν επισκέψη μου? Μιλάμε ότι αυτό που ανασκάφηκε είναι μόλις το 6% του Τύμβου που βλέπουμε πίσω μας. Το άλλο 94% τι θα γίνει? Δεν θα μάθουμε τι κρύβει? Οι αρχαίοι δεν κατάχωσαν το τίποτα, κατάχωσαν πράγματα. Αυτά τα πράγματα, κατά τα φαινόμενα, δεν θα τα μάθουμε ποτέ, γιατί δεν υπάρχει διάθεση για σκάψιμο.